πρώτα απ' όλα, επειδή το θέμα της κρουαζιέρας, όπως ξέρετε, έχει τεθεί πολύ πρόσφατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, εξειδικεύσαμε και τα μέτρα. Όπως ξέρετε, δεν αφορούν μόνο στο τέλος που θα επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη που θα αποβιβάζεται από το κρουαζιερόπλοιο. Και βεβαίως για τα νησιά Σαντορίνη και Μύκονο θα είναι πολύ υψηλότερο από ότι σε άλλους προορισμούς, γιατί προφανώς ως χώρα αυτό που θέλουμε είναι να στρέψουμε το ενδιαφέρον και σε νέους προορισμούς. Μιλάμε και για berth allocation και μιλάμε και για βελτίωση ή νέες υποδομές, όπως για παράδειγμα τη Σαντορίνη, όπου χρειάζεται σίγουρα ένα καινούριο λιμάνι, αλλά και ένα πολύ καλύτερο σύστημα berth allocation, δηλαδή ένα σύστημα όπως έχουν τα slots τα αεροπλάνα, με κάποιο αντίστοιχο τρόπο να λειτουργούν σωστά και τα σλότ των κρουαζιεροπλοίων, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι όταν έρχονται την ίδια περίπου ώρα μεγάλα κρουαζιερόπλοια, αποβιβάζουν χιλιάδες κόσμου και αυτό τελικά δημιουργεί πολύ μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών, ειδικά στα πολύ δημοφιλή μέλη όπως είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος. Άρα η προσέγγιση της κυβέρνησης είναι μια συνολική στρατηγική και διαχείριση του θέματος της κρουαζιέρας. Όχι δηλαδή μόνο πώς θα επιβάλλουμε ένα τέλος, αλλά πώς η κρουαζιέρα θα λειτουργήσει με ένα πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα και με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή λιγότερη πίεση στους προορισμούς. Είχαμε και χθες μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με την ΚΛΙΑ, με τη Διεθνή Ένωση της Κρουαζιέρας. Περιμένουμε και από αυτούς κάποιες προτάσεις, διότι προφανώς το τέλος αυτό έχουμε πει ότι θα αξιοποιηθεί και στους προορισμούς τους ίδιους ή μετά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Τουρισμού για τη βελτίωση των υποδομών. Περιμένουμε κάποιες προτάσεις τους. Αν θα θέλανε και εκείνοι να χρηματοδοτήσουν κάποιες υποδομές, θα μπορούσαμε να δούμε μετά το θέμα του τέλους, αν θα χρειάζεται να επιβάλλεται ή όχι. Πάντως, σίγουρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποβιβάζονται χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας στους προορισμούς, χωρίς τελικά να έχουμε το οικονομικό αποτύπωμα, αλλά μόνο την πίεση. Αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς αυτό πρέπει να ισορροπήσει. Τώρα για το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή για το Υπουργείο Τουρισμού αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει και το συζητάμε από το 2014. Θα θυμάται ο Αλέξανδρος ότι πρώτη φορά το ανοίξαμε το θέμα το 2014, πριν καν έχουμε στην Ελλάδα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον αριθμό που έχουμε σήμερα. Ακριβώς επειδή είχαμε δει τι γίνεται, τι πίεση υπάρχει σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο όπου η κυβέρνηση, όπως είδατε πέρυσι, ήρθε και αντιμετώπισε φορολογικά με τελείως διαφορετικό τρόπο αυτούς που όντως το αξιοποιούν στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, που ήταν ο τρόπος που ξεκίνησε, και αυτούς που το χρησιμοποιούν ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Και για το θέμα της χωρικής, αν θέλετε, απαγόρευσης, όπως ξέρετε, είμαι και βουλευτής Α' Αθηνών και το έχω νιώσει πάρα πολύ στην Αθήνα. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο διαμέρισμα πλέον, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να έχουμε καινούρια καταλήματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Θέλω εδώ όμως να συμπληρώσω ότι ως Υπουργείο Τουρισμού ερχόμαστε πολύ άμεσα, είναι κάτι που θα το παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, να βάλουμε για πρώτη φορά μίνιμουμ λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας για όλα τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό αφενός θα απελευθερώσει κάποια από τα ακίνητα που δεν θα έπρεπε να νοικιάζονται ως καταλήμματα και θα δώσει επίσης και τη δυνατότητα στο κράτος να μπορεί να κάνει και έλεγχο. Διότι μην ξεχνάτε ότι εκτός όλων των άλλων, εκτός δηλαδή της παραξενοδοχείας, εκτός του κοινωνικού προβλήματος, έχουμε και καταλήμματα στα οποία ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε δυνατότητα πρόσβασης, δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου. Άρα για πρώτη φορά θα έχουμε και δυνατότητα ελέγχου. Και νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, βάζει ένα πλαίσιο για το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πορεία και αν και πού χρειάζεται να κάνουμε και επιπλέον παρεμβάσεις.